Καλημερούδια! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι 5η, 11 Απριλίου, μιλάμε για τρελή ζέστη. Αυτή τη στιγμή έχει 9 βαθμούς. Βέβαια θα φτάσει μέχρι 24 από ό,τι βλέπω, οκ. Okay. Αλλά την έχει τη ζεστούλα του. Έβαλα έτσι ένα κοντομανικάκι, αλλά είναι πλεκτούλι. Να είμαι κάτι έτσι στο μεταξύ. Έχω πάρει βέβαια και παλτό, δεν θα σας πω ψέματα. Σήμερα είναι σε μια μεγάλη μέρα. Τώρα έχω έρθει να κάνω μια πολύ προσωπική δουλειά πρωί-πρωί, να τελειώσω και μετά έχω να πάω κομμωτήριο. Να βάψω μαλλιά. Βρήκα ένα κομμωτήριο στο οποίο έδειξε εμπιστοσύνη. Είναι ένα κομμωτήριο το οποίο το είχα και εγώ δει, αλλά μου το προτείνατε και κάποιες από εσάς. Επίσης θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το χρόνο που ξοδέψατε να μου στείλετε για κομμωτήριο. Σας είπα να με βοηθήσετε έτσι να μου πείτε για κομμωτήριο στην Αττική και. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, υπερβολικά πάρα πολλά. Τα είδα τα περισσότερα κομμωτήρια, δεν κατάφερα να τα δω όλα, γιατί μετά κάπου άρχισε λίγο να το χάνω κι εγώ. Δεν περίμενα ότι θα έχω τόσα πολλά μηνύματα. Και πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη βοήθειά σας. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και σε άλλα θέματα. Το ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί. Ότι γενικότερα έτσι, όπως συζητήσεις και αυτά, βρίσκουμε λύσεις και εσείς από μένα, αλλά και εγώ από εσάς, που είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό να βοηθάτε κι εσείς εμένα, γιατί έτσι ανακαλύπτω κι εγώ νέα πράγματα με εσάς. Και έτσι που λέτε, έκλεισα κατευθείαν ραντεβού. Με το που πήγα και έκανα το ραντεβού της συνάντησης, έκλεισα κατευθείαν. Εμπιστεύτηκα πάρα πολύ τα λόγια του παιδιού που θα μου αναλάβει το χρώμα. Έχω λίγο άγχος, δεν θα σας πω ψέματα. Θα μου πει τέλεος, τρίχες είναι. Θα σας πω, παιδιά, ναι, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικές. Τα μαλλιά πάρα πολύ, τα φροντίζω. Ξέρετε ότι χρησιμοποιώ καλά προϊόντα. Τα φροντίζω όσο μπορώ, τα προσέχω. Γιατί. Είμαι της άποψης ότι μπορείς να βγεις μια βόλτα με ωραίο φτιαγμένο μαλλί, ενυδατωμένο πρόσωπο και λίγο μάσκαρα, γιατί το μαλλί νιώθω ότι δίνει όλο το στυλ. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον. Άλλοι βγαίνουν με πιασμένο μαλλί και πολύ καλό μακιγιάζ. Εγώ θέλω ένα έτσι ωραίο περιποιημένο μαλλί, υγιέστατο πάνω απ' όλα έτσι, να έχει υγεία το μαλλί, να μην έχει ψαλίδα και χίλια δύο άλλα πράγματα. Και με λίγο μασκαρίτσα και ενυδατωμένο πρόσωπο και αντιλιακή πάνω απ' όλα, μην την πατήσουμε. Γιατί εγώ τις προάλλες κάηκα που πήγα με τον Αλέξανδρο στις Κούνιες και δεν είχα βάλει αντιλιακό. Γιατί πήγα να τον πάρω από το σχολείο να φύγουμε. Αλλά μου λέει: Ελά, πάμε λίγο στις Κούνιες. Αντικάτσαμε μια ώρα εκεί και γύρισα και ήμουν κατακόκκινη. Αυτά λοιπόν. Πάω για την πρωινή μου τη δουλίτσα και τα λέμε. Λογικά από το κομμωτήριο, δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Θα δείξει. Σήμερα ανακαλύπτω ότι εκείνο το τζιν που πήρα την περασμένη εβδομάδα που σας έδειξα από Ζάρα. Έπρεπε να το έχω πάρει ένα νούμερο μεγαλύτερο. Με στριμώχνει άσχημα, τέλος πάντων. Θα κάνω πως δεν συμβαίνει, γιατί έχω και πολύ δρόμο μπροστά μου σήμερα. Αυτό συμβαίνει πάνω στο αυτοκίνητό μου, παιδιά. Εντάξει, λαχτάρα τρελή πήρα. Θα σας πω τώρα που θα μπω μέσα. Ωραία, έχω και κλειστό καθρέφτη. Περιμένετε. Παιδιά, ήμουνα 100% σίγουρη ότι έχω χάσει τα κλειδιά μου. Δηλαδή, και θα σας πω τι έγινε. Ρε να ψάχνω με στην τσάντα, ρε να ψάχνω με στην τσάντα. Μα έλεγα είμαι σίγουρη, τα είχα βάλει σε μια άκρη. Αλλά τι έγινε. Επειδή, όπως σας έχω πει, εγώ μέσα στην τσάντα έχω αυτή εδώ πέρα τη θικούλα, τη μεγάλη, που είχα πάρει από το Σέιν. Καθίστε να την βγάλω να τα δείτε. Εδώ, αυτό το χώλο μέσα. Αντί να βάλω το κλειδί μέσα στο. Στο τσεπάκι έπεσε πίσω, οπότε πήγε από κάτω. Το τι τρομάρα πήρα, λέω πάει. Δεν έχω κλειδιά, κάπου τα χάσα. Το μαλλί μου έχει γίνει τέλειο. Τέλειο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αποφάσισα να έρθω σε αυτό το κομμωτήριο. Ανέλπιστα πολύ ωραία, γιατί είχα φόβο. Δεν θα σας πω ψέματα. Βασικά σας το είπα το πρωί. Ότι τον είχα το φόβο μου και το άγχος μου. Γιατί εντάξει, δεν το γνώριζα, είναι το άγνωστο τώρα. Αλλά έγινε πάρα πολύ ωραίο. Και πάω ο Αλέξανδρο τώρα, ο οποίος με έχει χάσει από το πρωί και σου λέει τι γίνεται η μαμά. Πώς πάει. Αυτά τα ωραία τα νέα. Αφού βρήκε και τα κλειδιά, καλά είμαστε. Έχω επιστρέψει σπίτι. Εντάξει, τώρα το χρώμα εδώ το αδικεί ο φωτισμός, γιατί έχει πέσει και το φως έξω και δεν μπορώ να σας τα δείξω καλά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και η τεχνική και το χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Θα σας τα πω σιγά σιγά όλα, ξέρετε ότι είμαι συγκρατημένη και θέλω να περιμένω, αλλά σαν πρώτη εντύπωση και εμπειρία είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα των μαλλιών μου. Κατεβαίνει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και επειδή έχει βραδιάσει τώρα και δεν τράβηξα πάρα πολλά, δεν προλαβαίνω να κάνω και πάρα πολλά λόγω το ότι ήμουνα αρκετές ώρες, δεν ήμουνα και πάρα πολλές, αλλά ήμουνα αρκετές ώρες, αλλά περίμενα περισσότερες. Θα σας συνεχίσω το vlog αύριο.
You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need, I need. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. Καλημερούδια για δεύτερη φορά. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το μαλλί φαίνεται σήμερα ακόμα πιο ωραίο, αλλά θα γυρίσω από εδώ που έχει τον πιο καλό το φωτισμό που καίγεται τώρα το πλάνο ωραία. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλλί μου. Κοιτάξτε τι ωραία που κατεβαίνει από τη ρίζα. Πολύ χαίρομαι που έκανα αυτή την επιλογή και σας ευχαριστώ όλες εσάς που μου προτείνατε το συγκεκριμένο κομμωτήριο, γιατί έτσι βγήκα με διάθεση και ξύπνησα με διάθεση σήμερα που θυμήθηκα ότι έχω φτιάξει μαλλί. Σύντομα θα σας τα πω όλα, να ξέρετε. Ξέρετε ότι θέλω το χρόνο μου για να σας πω ότι είναι. Θα πάρω το χρόνο μου και θα σας τα πω. Το ξέρω ότι βιάζεστε πολλές. Κάντε λίγο υπομονή και όλα θα τα πούμε. Καθόμουν τώρα εδώ και έκανα κάτι ιστορίες για καλυμπτής. Παιδιά, έχουν φέρει κάτι σετάρες στο καλυμπτής, υπέροχες. Και έχω και εκδοτικό κωδικό, θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή. Για όλο το e-shop να μπείτε, μπορείτε να σας αρέσει σας κάτι άλλο. Σας δείχνω τώρα αυτό γιατί το τελευταίο που έβαλα εντωμεταξύ είναι και. Βλέπετε, πάρα πολύ άνετα. Και μετά που θα πάμε να φτιάξουμε παρέα νύχια, νομίζω πως θέλω να βάλω αυτό εδώ. Το οποίο στην αρχή όταν το διάλεξα ήμουν λίγο διστακτική για το print του, αλλά είναι ονειρικό, πολύ ωραίο, ταιριάζει ωραία και με σνικεράκια, θα σας το δείξω. Σας βάζω άμα θέλετε έτσι να μπείτε να κάνετε αγορές τώρα για δωράκια, για βαφτιστήρια, να έχετε έτσι μεγαλύτερα και θέλετε να πάρετε κάποιο ρουχαλάκι, να έχετε μια εκπτωσούλα ή εσείς να πάρετε κάτι για το Πάσχα, να είστε ανανεωμένες το Πάσχα και στην Ανάσταση. Και σήμερα παιδιά πρωί ξυπνήσαμε, πήγαμε μέχρι τη Νέα Ιωνία που είχαμε μια δουλειά μαζί με τον Αλέξανδρο, του πήραμε και ένα δωράκι όπως τα είδατε γιατί ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος και καλός. Και τώρα θα ετοιμαστώ σιγά σιγά γιατί θέλω να πάω να φτιάξω νύχια τα οποία έχουν κατέβει. Καλά, εγώ τώρα τα σετάκια δεν θέλω να τα βγάλω από. Μ' αρέσανε πάρα πολύ γιατί είναι μια τέλεια λύση, παιδιά, τώρα και για την άνοιξη, για τις ημέρες του Πάσχα, πάρα πολύ ωραία. Αλλά και για το καλοκαίρι, γιατί βοριούνται και καλοκαιράκι. Μπορείς τώρα την άνοιξη έτσι να τα φοράς από μέσα με ένα ωραίο καλό μακό μπλουζάκι, όπως φέρατε, t-shirt. Και μετά από μέσα να βάλεις το καλοκαίρι πιο ένα μπουστάκι, όπως εγώ. Και πάμε τώρα σε αυτή εδώ την τεράστια την κούτα που μου έχει έρθει από Σίνσεϊ και έχει πάρα πολλά πράγματα και για μένα και για το σπίτι από ό,τι βλέπω. Και έχω καταχαρεί, γιατί βλέπω τώρα εδώ πάνω ένα μαξιλάρι το οποίο είναι όνειρο και έρωτας. Και ελάτε να τα δούμε παρέα, γιατί βλέπω ότι έχει μέσα και ρούχα και γυαλιά και τσάντες, τα πάντα. Λοιπόν, αρχικά έχουμε αυτό εδώ το μαξιλάρι. Δείτε πόσο ωραίο και ανοιξιάτικο είναι. Με τις παπαρούνες είναι, έτσι. Ναι, μαργαρίτες, παπαρούνες. Πολύ πολύ όμορφο. Επίσης, από τα είδη σπιτιού έχουμε. Αχ, αυτό εδώ το βάζω που ταιριάζει στη γυψοσανίδα μου. Όσο δεν πάει. Εντελώς τυχαία, εντωμεταξύ την προηγούμενη εβδομάδα σας έδειχνα Σίνσεϊ haul που είχα κάνει εγώ για τον Αλέξανδρο. Και κοιτάξτε, ένα τρόπο που μου ήρθε PR πακέτο. Δεν μου ξανάρθει, είναι η πρώτη φορά. Απίστευτη σύμπτωση. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Ένα σπιτάκι ανοιξιάτικο για να βάζει μέσα ρεσό. Με μαργαριτούλες εδώ, έτσι λουλουδάκια. Πολύ πολύ όμορφο. Μ' αρέσει που είναι έτσι απλό και minimal. Ξέρετε ότι μου αρέσουν εμένα τα πιο minimal. Ας συνεχίσουμε με τα είδη σπιτιού. Και πάμε εδώ σε κεράκι. Πάρα πολύ ωραία. Μάγκο. Αμάν παιδιά.
Πω, άρωμα δεν φαντάζεστε. Αν σας αρέσουν τα κεράκια, τα αρωματικά. Αχ, άνοιξη, φρεσκάδα. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει η διχρωμία του πολύ. Πάρα πολύ. Πω. Σας λέω, με τα αρώματα είμαι πάρα πολύ περίεργη. Αυτό οπωσδήποτε να το μυρίσετε. Έχουμε καπέλο. Πολύ ωραία, γιατί ήθελα ένα καπελάκι τώρα να σας πω την αλήθεια. Πάρα πολύ, έψαχνα καπέλο, αλήθεια σας λέω, έψαχνα έτσι ένα τέτοιο καπέλο, γιατί από τη μέρα που κάηκα τότε στην παιδική χαρά, θέλω να προσέχω πολύ τι κάνω. Για να μην πάμε στενά στο τέλος, έχουμε μία κορδελίτσα, αυτή εδώ, που είναι για όταν ξεβάφεσαι ή πλένεις το πρόσωπό σου για να μην βρέχεις τα μαλλιά, πολύ όμορφη και αυτή. Έχουμε εδώ πέρα ένα σετ πινέλων, wow παιδιά, δείτε χρώμα. Δείτε χρώμα! Και κακό! Εντάξει, τέλεια. Μισό λεπτό, γιατί θέλω και να τα αγγίξω, να σας πω. Πολύ απαλά. Πάρα πολύ απαλά. Πολύ ωραία. Και έχει και για τα μάτια και για το πρόσωπο. Έχει πάρα πολλά. Και από ό,τι βλέπω έχουν και τέλεια τιμή, παιδιά. Λοιπόν, τέλειο νεσεσέρ. Ωραίο. Ξέρετε πόσο μου αρέσουν εμένα αυτά. Και ξέρω ήδη που θα το χρησιμοποιήσω. Εννοείται το καλοκαίρι στην παραλία. Για να βάζω εδώ μέσα τα αντιλιακά. Και εδώ μερικά χρήματα και τέτοια, γιατί δεν παίρνω τσάντα κανονική στην παραλία, παίρνω πιο μικρά πράγματα και θα είναι τέλειο έτσι τώρα να βάζεις χρήματα σε άλλο κάποια φάρμακα αν θέλεις. Είναι πολύ ωραίο γιατί έχει έτσι ένα σετ με τρία λουλουδάκια, αυτό εδώ που είναι ψάθινο και αυτό που είναι το διάφανο που είναι για την παραλία ό,τι πρέπει. Επίσης έχουμε παλέτα, παλέτα σκιών παιδιά και μη μου πεις ότι μυρίζει. Όχι, δεν μυρίζει, απλά λέγεται έτσι ροδάκινο, αλλά τα χρώματα είναι τέλεια. Εντάξει, μου έχουν στείλει το πιο ωραίο ανοιξιάτικο PR πακέτο νομίζω. Επίσης έχουμε γυλακάκι, είδατε που σας τα λέω εγώ ότι τα γυλακάκια φέτος είναι πάρα πολύ της μόδας. Να το και αυτό εδώ, πολύ της μόδας τα γυλακάκια. Και μαζί μου έχουν στείλει και ένα τζιν παντελόνι. Το οποίο θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω. Πρέπει να είναι τέλειο. Και ευτυχώς που δεν είχα πάρει εκείνο το άσπρο που σας έλεγα. Γιατί να το ήρθε. Και είναι και αυτά τα φαρδιά που είναι πολύ πολύ της μόδας. Και μ' αρέσουν. Είναι και στο νούμερό μου. Οπότε θεωρώ ότι θα μπαίνω. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που ξαναέβαλα το χθεσινό, το τζιν μου έκανε. Για να σας είμαι ειλικρινής. Μάλλον όσο το φοράς ανοίγει. Και εδώ πέρα τι έχουμε, ρε παιδιά. Περιμένετε, γιατί σας έχω. Η άνοιξη είναι εδώ. Ετοιμαστείτε για την νέα σεζόν με τη Sinsay. Μοιραστείτε αυτό τον κωδικό έκπτωση 10% με τους ακολουθούς σας και βρείτε τα πάντα στην ιστοσελίδα Sinsay. Marinelli 10, να ξέρετε. Έχουμε κωδικό, παιδιά, σας δίνω από παντού. Και για Sinsay, και για Kindies, και για Life Likes, να ξέρετε, να μπείτε να κάνετε όσο πιο οικονομικά γίνεται τα ψώνια σας. Λοιπόν, μου στείλανε και αυτά εδώ τα γυαλιά. Τα οποία. Αχ, με τρόμαξες. Τα οποία είναι κάτι το οποίο σαν σχέδιο δεν θα επέλεγα, αλλά νομίζω πως μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου πάνε κιόλας πάρα πολύ, πολύ έτσι ιδιαίτερα. Και για το τέλος κράτησα την τζαντούλα, γιατί την είδα, ήταν το πρώτο πράγμα που είδαμε το που άνοιξε το κουτί. Έχει και τζαντούλες, ωραίες, σινσέ και παπούτσια, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η μεγάλη, η πεζ, η τσάντα, η οποία μέσα έχει και ένα πιο μικρό πορτοφολάκι. Αυτά τα πορτοφολάκια εμένα μου αρέσουν για να βάζω τα κλειδιά και να μην τα χάνω, γιατί έχω πρόβλημα με τα κλειδιά μου, τα χάνω συνέχεια μέσα στις τσάντες. Πολύ πολύ ωραία, πολύ χαρούμενη, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο PR πακέτο που έχει έρθει για φέτος την άνοιξη. Πάρα πολύ χαρούμενη με το πακέτο που έχει έρθει από Sinsay. Αγαπώ πάρα πολύ Sinsay και το ξέρετε, γιατί ψωνίζω πάρα πολύ συχνά, ειδικά είδη σπιτιού. Τρελαίνομαι να αγοράζω είδη σπιτιού από Sinsay, όπως και ρούχα για τον Αλέξανδρο. Και εγώ έχω πάρει κάποια φορέματα, έχω πάρει παπούτσια από Sinsay πολλές φορές, γιατί έχει πολύ πολύ όμορφα πράγματα. Αυτά και από Sinsay. Και πάμε τώρα λίγο έτσι να περιποιηθώ το σπίτι, γιατί σήμερα είμαστε από το πρωί στο τρέξιμο. Αργήσαμε λίγο να γυρίσουμε και με το που γυρίσαμε εγώ έπρεπε να γυρίσω έτσι τις ιστορίες για να σας δείξω το ρούχα αποκαλυπτής και να σας δώσω γρήγορα γρήγορα τον κωδικό. Α, είναι από την Πασχαλινή τη σειρά αυτό εδώ. Και έχω βάλει αυτό εδώ το σετάκι που σας έδειξα και πριν από Kalimtis, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και ταιριάζει πολύ ωραία και με σνικεράκια και θα το φορέσω έτσι και με το σνικεράκι μου τώρα, το οποίο είναι τέλειο και με αυτό θα πάω να φτιάξω νύχια τώρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το μαλλί ωραίο, πολύ χαρούμενο για το μαλλί, εντάξει,
Vlog μαλλί θα το ονομάσω, όλο για το μαλλί μιλάμε. Πριν πάω για νύχια όμως, έκανα μία στάση από την αδερφή μου να τα εκατοστήσεις Ματίνα. Έχει τα γενέθλιά της, γίνεται 33, 32, 32 λέει ότι γίνεται. Πόσα έχεις φάει τώρα, 9 ή 10, πόσα έχεις κλείσει τώρα όντως. Να μην συγκεκριμένω. Τα κιλά και την ηλικία μου λέει δεν τα ρωτάνε. Έλα εδώ, να σου ευχηθεί ο κόσμος χρόνια πολλά να σε δούνε. Όχι, στο βίντεο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πες τα προκαταβολικά. Πες τα προκαταβολικά εσύ. Σας ευχαριστώ, βάλτε μας ευχές κάτω. Έφυγα από το σπίτι της αδερφής μου, σταμάτησα και λίγο σε ένα περίπτερο και πήρα δύο... πού είναι η άλλη καλέ, παιδιά αυτή η τσάντα δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν βγάζω άκρη τις τελευταίες μέρες, χάνω τα πάντα. Πήρα δύο μπαμπαλού, γιατί είχε η αδερφή μου πάνω στο τραπέζι μία συσκευασία μπαμπαλού και λέω πιανού είναι, λέει ο ένας δικιά μου, ο άλλος δικιά μου. Μένω εγώ κάγκελο για να ρωτήσω αν με αφήνει να πάρω και τσακωθήκανε τώρα για τις μπαμπαλού. Οπότε σταμάτησα να τους πάρω από μία μπαμπαλού στον Αλέξανδρο Πονέλη Φιτζούρη γιατί δεν τρώμε τσίχλες εννοείται. Δεν ούτε καν. Τσίχλα νομίζω ο Αλέξανδρος θα αργήσει πάρα πολύ να φάει. Νομίζω θα φάει χωρίς να είμαι εγώ μπροστά κάποια στιγμή που απλά δεν θα είμαι εγώ μπροστά. Και πάω να φτιάξω νύχια τώρα ρε παιδιά, αλλά είμαι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δίλημα. Γιατί έχω πολύ καιρό στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω γαλλικό. Αλλά νιώθω λίγο βαθιά μέσα μου ότι το γαλλικό είναι λίγο ξεπερασμένο. Δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένη για το πώς θα μου φαίνεται. Μ' αρέσει το όμπρε πάρα πολύ, είναι κάτι που κάνω σχεδόν πάντα το όμπρε. Αλλά... τώρα να κάνω, γαλλικό ή να μην κάνω. Έχω βάλει και ένα poll στο Instagram. Ξεκίνησα να απαντάει. Καλέ γαλλικό, γαλακτερό και κόκκινο. Είναι τα απόλυτα all time classic. Μου λέει μια κοπέλα. Λοιπόν, εδώ. Ναι, καλέ, έχουν απαντήσει 27 μέχρι στιγμής και 8 μπα. Τέλος πάντων, μέχρι να μου βγάλει η κοπέλα το άλλο που έχω, τώρα θα το δω. Και βλέπουμε. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου έχει έτσι κολλήσει ότι είναι λίγο ξεπερασμένο. Αν και την τελευταία φορά που ήρθα εδώ στα κορίτσια, παιδιά, εδώ τα κορίτσια στο Nail Touch στην Κηφισιά κάνουν τέλεια δουλειά. Και είναι και γρήγορες. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ότι δεν καθυστερώ, δεν κάθομαι 15 ώρες. Και ούτε ποτέ είχε αναμονή να περιμένω. Πάντα ήταν στην ώρα τους. Πάντα τελείωνα γρήγορα. Δηλαδή. Πάρα πολύ ευχαριστημένη, πάρα πολύ. Δηλαδή η κοπέλα που το έχει, ξέρω πόσο το αγαπάει αυτό το κομμάτι της ομορφιάς και ξέρω ότι το προσέχει και προσέχει τις πελάτησές της. Η Μαρία, πολύ καλό κορίτσι, πάρα πολύ καλό κορίτσι. Και χαίρομαι να έρχομαι σε επαφή με τέτοιο κόσμο. Έξω καρδιά, αυτά μου αρέσουνε. Τέλος πάντων, πάω. Μου είπε η κοπέλα, να δεν σας τελείωσω, ότι την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ, μου είπε η κοπέλα ότι είναι πάρα πολύ μόδα και ότι τη ζητάνε και μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες αλλά και μικρότερης ηλικίας, δηλαδή δεν έχει σχέση. Τέλος πάντων, πολύ το φιλοσοφήσαμε το θέμα, καθίστε να αρωματιστώ. Και πέρατε τι μου κάνουν ωραία νύχια, δείτε εδώ χώρο τώρα. Εντάξει, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά κάθε φορά που έρχομαι φυσάει. Δεν ξέρω γιατί. Καλό μίλα. Τίποτα. Παιδιά, κάθε φορά που έρχομαι φυσάει, αλλά μου αρέσει εδώ αυτό το παράθυρο. Τι ωραίο που είναι. Και κάθεσαι εδώ, φτιάχνεις, κοιτάζεις έξω το πράσινο. Και είναι πολύ ωραία. Έχει και εδώ και διάφορα τέτοια. Σας τα είχα δείξει και την προηγούμενη φορά τα κεράκια. Τι όμορφο που είναι. Και εδώ αυτό. Με τα 30 φυλάκια. Λέμε εδώ, δεν θυμίζει λίγο γαλλικό το όμπρε. Θυμίζει. Δεν ξέρω. Τι θα ήθελες εσύ να μου κάνεις? Όχι χρώμα. Εδώ έλα. Πες. Θέλω να τις κάνω κόκκινο. Να με στείλει. Το ό,τι πιο γυαλιστερό υπάρχει. Τι να κάνω τώρα? Δεν κοίτα, θα στα βγάζεις. Ξεκινήσουμε να βγάζουμε. Και... έχω ένα στο μυαλό μου λίγος. Για να δω. Να ξέρεις κλασικά. Εδώ δείξε. Αμάν! Πού είναι η κάμερα? Εκεί. Δεν είναι για Χριστούγεννα αυτό. Έλα, κάνε. Έλα καλό μου, να το. Χριστούγεννα μου, αγώ. Αχ, δεν ξέρω. Έλα, βγάλουμε και βλέπουμε. Δεν έχω αποφασίσει.
really been so crazy too? To think your love was mine. Serenade. Από το που είδα την Ιόλυγα, λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μην πει ένα στρασάκι ένα κάτι. Είμαι πίθη εδώ πέρα τώρα. Να γελομπιμπυρίζω λίγο. Και λίγο στρας έτσι για το καλό. Για το μάτι. My blood grew red. No, I can't believe that thing is true. Believe that thing you said. Εντάξει, παιδιά, στο Instagram ψηφίσανε το μεγαλύτερο ποσοστό να κάνω γαλλικό, αλλά έκανα αυτό εδώ, το οποίο τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να το πιάσει η κάμερα αυτή. Στο Instagram φαίνεται πιο ωραίο. Μου λέει, κοπέλα, θα σου δείξω ένα αγγλίτερ από τον Galaxy, είναι καινούριο. Και έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα, δηλαδή αν έχει και λίγο φως από πάνω ή είναι στον ήλιο, δεν έχω δει πιο ωραία σημόσκονη, γιατί δεν είναι χρυσόσκονη ακριβώς. Και από ό,τι μου είπε η Όλγα που μου κάνει τα νύχια, έχει μέσα και φλάσ, όπου αν τραβήξεις το βίντεο σου και είναι και αναμένο το φλάσ του κινητού, φαίνεται ακόμα πιο ωραίο. Ενθουσιάστηκα μόλις το άκουσα. Αυτό γέλο δεν γίνεται, να μην το κάνω. Και μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα δούμε για το γαλλικό, δεν ξέρω. Από τη μία μου φαίνεται λίγο πιο ξεπερασμένο. Παιδιά, με το που βάζει πράσινο η κοπελίτσα κατευθείαν μπιμπιμπ. Από την άλλη λέω, έλα μωρέ, εντάξει, ένα γαλλικό είναι. Τέλος πάντων. Την επόμενη φορά, νύχια είναι, δεν βαριέσαι. Βράδιασε για να επιστρέψω σπίτι, γιατί πήγα και την αδερφή μου μετά πάλι να δώσω και τις τσίχλες. Τι έχω ανάψει, λίγο σφότα. Ήθελα να ανάψω αυτά για να σας δείξω ότι με το που γύρισα κάθισα λίγο και έβγαλα τα πασχαλινά από την αποθήκη. Γιατί το καθυστέρησα λίγο φέτος, είναι η αλήθεια. Εντάξει, δεν κάνω τίποτα σπουδαίο τώρα, μην νομίζετε ότι έχω κάνει τρελή διακόσμηση, αλλά έχω βάλει εδώ στη ψωσανίδα που είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια του σπιτιού. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Έβαλα αυτό εδώ, κουνελάκι. Εδώ κάτω ένα κοτοπουλάκι, το οποίο είναι τύπου Τσάρλιστον. Έχει πολύ πλάκα. Εδώ πάνω έχω βάλει άλλο ένα, δύο βασικά κουνελάκια. Αυτά εδώ, τα πιο πολλά τα έχω πάρει νομίζω... Α, είναι από Βίκο. Αυτά είναι, εδώ είναι Βίκο. Και αυτά είναι Βίκο. Α, τέλεια. Λοιπόν, ούψ, κάτσε. Κοιτάξτε, αυτό είναι το αγαπημένο μου στολίδι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι έτσι πολύ κομψό και ωραίο. Και μ' αρέσουν έτσι τα λίγο πιο minimal. Άλλο ένα κοτοπουλάκι έχω βάλει εδώ, για να δω αυτό. Δεν λέει από πού είναι. Και εδώ άλλο ένα. Και εδώ. Και τώρα πάμε κουζίνα μεριά. Όπου η αγαπημένη μου μεριά είναι αυτή εδώ. Πολύ αγαπημένο πασχαλινό στολιδάκι αυτά. Τα είχα πάρει πέρσι από Σινσέι, αν θυμάστε. Και είναι έτσι χνουδοτούλια. Πέρσι τα είχα βάλει στη γυψωσανίδα, αλλά φέτος δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει νομίζω πιο πολύ εδώ. Πέρσι είχα βάλει τον άσπρο τον κούνελο, θα σας δείξω σε λίγο που τον έχω τώρα, αλλά δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σας εκεί. Μ' αρέσει και μ' αρέσει το χρώμα, αυτό το παστέλι είναι υπέροχο. Και τον κούνελο τον έχω βάλει εδώ. Νάτος, αυτόν που είχα στη γωνία πέρσι, δεν ομορφούλησε εδώ. Έβγαλα για λίγες μέρες τώρα το βαζάκι τέλος πάντων και έβαλα αυτόν. Πήραμε και σήμερα το πρωί που πήγαμε στη Λαϊκή αυτά τα λουλουδάκια τα οποία μου θυμίζουν τέρμα Πάσχα, γιατί τέτοια εποχή στο εξοχικό μας στον Οροπό και στον Κάμπο είναι γεμάτα κάποια χωράφια. Ήτανε, τώρα δεν ξέρω, με τέτοια λουλουδάκια και μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ομορφούλια και μοσχομυρίζει ο τόπος όλος. Και εδώ, συγγνώμη να μαζέψω, γιατί μια βολτούλα από το φαρμακείο πάλι την πέρασε. Εγώ δεν γίνεται. Έχω τα λεμονάκια μέσα σε αυτό εδώ το καλαθάκι και έχω βάλει αυτό που γράφει άνοιξη. Και εδώ δύο, βασικά ένα κουνελάκι, το οποίο αυτό είναι δεν γράφει. Και μια κοτούλα τζάμπο, αυτή εδώ η κοτούλα. Μετά έβαλα πάνω στο καλοριφέρ αυτό εδώ όλα αυτά εδώ τα πασχαλινά. Τώρα αυτά εδώ να σας πω, αυτό πρέπει να είναι τζάμπο αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό τζάμπο.
Δεν έχω ιδέα. Βίκο αυτό εδώ. Ο Αλέξανδρος έβαλε και λίγα στο δωμάτιο του, αλλά μη φανταστείτε. Απλά τα κούμπησε εδώ, γιατί του λέω πάρτα και διακόσμησε τα, και απλά τα κούμπησε εδώ. Βασικά πήρε και ένα πρόβατο. Το πρόβατο τι το έκανε? Το έβαλε εδώ. Όχι. Το πρόβατο αγνοείται. Και στο μπάνιο απλά έβαλα αυτά τα δύο. Δεν έκανα κάτι σπουδαίο. Εντάξει, καλά είναι. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει σε αυτή την άγια την ώρα που ξεβάφεσαι και σε λίγο θα ρίξω και νερό στο πρόσωπό μου. Και τι ωραία που θα είναι. Όταν βάφομαι και ειδικά όταν βάζω μάσκαρα, περιμένω πώς και πώς να έρθει η ώρα που θα ρίξω νερό στο πρόσωπό μου. Και όλα θα είναι πιο ωραία, πιο ξεκούραστα. Όταν φεύγει η μάσκαρα, πραγματικά το νιώθω αυτό. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω πριν σας δείξω κάτι που αγόρασα από το Άμστερνταμ και δεν σας το είχα δείξει τόσο καιρό. Το μοναδικό πράγμα που αγόρασα από το Άμστερνταμ και δεν σας το έχω δείξει γιατί ξέχασα. Ήθελα να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει φέτος να κάνουμε βλογκοστή. Η βλογκοστή είναι συνήθως 5 βίντεο. Ξεκινάει Μεγάλη Δευτέρα και ανεβαίνει το τελευταίο Μεγάλη Παρασκευή. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Πείτε μου λίγο τη γνώμη σας για να το έχω στο μυαλό μου. Κάποιες ήδη έχετε αρχίσει να με ρωτάτε, αλλά θέλω έτσι να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας εδώ. Και θέλω να σας πω ότι είχα ξεχάσει στα προηγούμενα βίντεο να σας δείξω τι αγόρασα από Άμστερνταμ, γιατί ένα μοναδικό πράγμα πήρα λέω κιόλα, γιατί ήμασταν παρέες αυτές τις διακοπές, μεγάλη παρέα, και δεν γινόταν εγώ να τρέχω να περιμένω σε σουρές των καταστημάτων που ήθελα να αγοράσω κάποια πράγματα, γιατί εγώ ήθελα να αγοράσω κάποια πράγματα από TK Maxx, αλλά δεν γινόταν, η ουρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά την τελευταία μέρα που πήγαμε στο μουσείο, είδα κάτι και τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Η Rituals έχει κάνει συνεργασία με το μουσείο το οποίο πήγαμε. Δείτε εδώ. Και μάλιστα τα προϊόντα που έχει μέσα είναι, γράφουν ότι είναι Amsterdam Collection και εντάξει, τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Στην αρχή πήγα να πάρω το κουτάκι, αλλά μετά είδα ότι υπάρχει και τσαντάκι, είναι σε σεράκι και μου άρεσε πολύ το σχέδιό του. Οπότε είπα να το πάρω για ταξίδια, να βάζω έτσι πιο λίγα καλλιτικά μέσα σε αυτό το σεσεράκι. Και μέσα δεν έχει και πάρα πολλά, 5 προϊόντα έχει, κάποια είναι travel size, κάποια είναι, βασικά ένα νομίζω είναι, ναι, ένα είναι μόνο full size, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου προϊόν, είναι το Sour Gel, Amsterdam Collection, είναι από τα καλύτερα Sour Gels που υπάρχουν εκεί έξω, μετά δεν θες και ούτε καν να βάλεις κρέμα σώματος, είναι τόσο απαλό το δέρμα που ούτε καν χρειάζεται κρέμα σώματος, και άντε επιτέλους τώρα που το θυμήθηκα να σας το δείξω για να το χρησιμοποιήσω και τώρα που θα μπορώ να κάνω το ντουζάκι μου. Είχε, πώς το λένε, καθαριστικό χεριών. Να το. Επίσης είχε μέσα ένα body mist, το οποίο εντάξει μυρίζει όλη σειρά πάρα πολύ ωραία. Να σας πω την αλήθεια, ήθελα πολύ να το μυρίσω πριν το πάρω, αλλά δεν γινόταν, και αυτό μυρίζει αυτά τα ωραία, τα βαρετά, τα αρώματα που αρέσουν σε μένα. Αυτά. Πολύ πολύ ωραίο. Επίσης έχει μέσα μία body cream, η οποία είναι σε μεγαλύτερο βαζάκι, αλλά okay, μ' άρεσε τόσο πολύ το νεσεσέρ που είπα, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, ας πάρω το νεσεσέρ. Και μετά είχε εδώ πέρα άλλο ένα sour gel, σε travel size και βασία, γιατί είναι 50 ml. Ωραία, αυτό θα το κρατήσω για επόμενο ταξίδι, να σας πω την αλήθεια, γιατί τώρα σε αυτό το ταξίδι, ενώ βάλαμε βαλίτσες από κάτω, δεν είχαμε επιλέξει να βάλουμε βαλίτσες από κάτω, γιατί είχαμε τρεις βαλίτσες, οπότε μας φτάνανε και πήραμε μικρές για πάνω. Αλλά δυσκολεύτηκα λίγο με τα ML, αλλά εντάξει, okay, μετά το βρήκαμε. Πάρα πολύ ωραία σειρά. Δεν θα καθαρίσει? Να το. Πάρα πολύ ωραία σειρά, μυρίζει τέλεια. Ξέρετε ότι έχω αδυναμία στα Rituals, πολύ μεγάλη αδυναμία. Πολύ όμορφο, δεν είναι? Για ταξίδια που θέλω έτσι 5-6 καλλιτικά μαζί, για να μην κουβαλάω το μεγάλο το νεσεσέρ. Μ' άρεσε έτσι για να έχω κάτι τίση να θυμάμαι από το ταξίδι μου, γιατί αυτά εντάξει κάποια στιγμή θα τελειώσουν, θα πεταχτούν. Αυτά λοιπόν από εμένα, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, να περάσετε όμορφα την ώρα σας μαζί μου. Εμείς εννοείται πως θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, να προσέχετε και να μην ξεχάσετε να μου γράψετε από κάτω αν θέλετε να κάνουμε βλογκοστή, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίσω να οργανώνομαι αν δω ότι υπάρχει συμμετοχή σε αυτό. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, τα λέμε πάλι Σάββατο.